δύο λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αντωνίου δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του. Ο Τούτιτς τώρα κάτοχος της μπάλας. Σαββίδης. Γίνεται η σέντρα στην περιοχή. Ο Πετρίδης εντυπωσιακά κατεβάζει την μπάλα. Δίνει ένα τέλος σε αυτή την επιθετική πρωτοβουλία της Ομόνιας. Ξανά εδώ σε επανάληψη η φάση. Για το οποίο θέλω να τονίσω, Ανδρέα, είναι ότι τώρα η ομάδα της Ομόνιας δεν έχει άλλη επιλογή από το να ρίξει τις δυνάμεις της για να μειώσει το σκορ, ώστε να πάει στο αποδυτήρια με μειωμένο το σκορ. Βλέπω όμως ότι η ψυχολογία των παιχτών του ΑΠΟΕΛ είναι ανεβασμένη. Συνεχίζουν να παίζουν με τον ίδιο ρυθμό, διαθέτουν πάρα πολλές δυνάμεις και φαίνονται να είναι πιο φρέσκοι στον αγωνιστικό χώρο. Το φάουλ είναι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ο Χατζηλούκας είναι ο παίχτης ο οποίος ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Καϊάφας για τον Σάκη Ανδρέου. Και πάλι Καϊάφας, έχουν επιστρέψει οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ο Τούτιτς βρίσκει τον Σαββίδη. Σαββίδης που κινείται πάντα από την δεξιά πλευρά. Ο Κριτσάνη κέρδισε την μπάλα. Όμορφη μεταβίβαση στην περιοχή. Ο Κάντιλος σε πλεονεκτική θέση δεν μπορεί. Έχουμε το κόρνερ από την παρέμβαση του Γιάννου Ιωάννου. Ένα λεπτό περίπου πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κάντιλος ανακόπηκε από τον αρχηγό του ΑΠΟΕΛ, τον Γιάννου Ιωάννου, ο οποίος σήμερα είναι πανταχού παρόν στην άμυνα, στην κέντρο, στην επίθεση. Βοηθά στα μέγιστα την ομάδα του, η οποία προηγείται με 2-0. Έγινε η εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα είναι στην περιοχή του ΑΠΟΕΛ, τώρα απομακρύνεται από τον Χατζηλούκα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Παρακολουθείτε πάντα σε μαγνητοσκόπηση τον κρίσιμο αγώνα κυπέλου ανάμεσα στην Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ που προηγείται με 2-0. Τα γκολ στο 18 ο Χατζηλούκας και στο 37 ο Αλεξάνδρου. Το παιχνίδι που είναι σε μαγνητοσκόπηση και επιχορηγείται από τον ΟΠΑΠ και συγκεκριμένα από το ΠΡΟΠΟ. Σαββίδης. Οι παίχτες της Ομόνιας με τον Τούτιτς μπροστά το σουτ. Ναι, κυρίες και κύριοι, από το αναγωνιστικό χώρο σας μιλώ. Δυστυχώς κάποιος φίλαθλος πρέπει να είναι του ΑΠΟΕΛ, έχει πάθει καρδιακό επεισόδιο. Και τρέχουν όλοι τώρα όσοι μπορούν να βοηθήσουν, γιατροί και νοσοκόμοι εδώ που βρίσκονται στο γήπεδο για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο φίλαθλο. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι περαστικά. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ να έχει το προβάδισμα με 2-0. Να υπενθυμίσουμε τα γκολ. Στο 18ο λεπτό ο Λούκας Χατζηλούκας με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ που στο 37 ολοκλήρωσε την προσπάθειά του για δεύτερη φορά με τον νεαρό Αλεξάνδρο, ο οποίος ευνηδίασε τον Ανδρέα Χαρίτου πετυχαίνοντας το 2-0. Το ΑΠΟΕΛ που παίρνει έτσι ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Έχουμε τον Μάριο Καραμαλάκη να μας πει κάτι από τον αγωνιστικό χώρο. Ναι, κοντά μου έχω τον Σοκράτη Μαραγκό. Σοκράτη, πριν 45 λεπτά έλεγες κάτι διαφορετικό. Θέλω να δω την γνώμη σου τώρα για την ομάδα σου. Κοίταξε, δεν έλεγα κάτι διαφορετικό. Είπα ότι ο μόνος μας στόχος είναι το κύπελλο και πιστεύω έναν ημίχρονο να προηγήσει της Ομόνιας με 2-0. Αυτό το αποδεικνύει όλα. Όλοι οι παίχτες έχουν ρίξει τις δυνάμεις τους, γιατί όπως σου είπα, έναν από ελ να είναι έξω από Ευρώπη για δεύτερο χρόνο είναι ζημιά. Πιστεύεις ότι η ομάδα σου στο δεύτερο ημίχρονο θα παίξει αμυντικά για να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα ή θα ξανοιχτεί για την επίτευξη τρίτου δέρματος? Κοίταξε, να παίξει αμυντικά πιστεύω είναι λάθος, διότι όπως βλέπεις κερδίζουμε 2-0 και η Ομόνια έχει το πρόβλημα που παίζει αυτή επιθετικά. Έτσι αυτή αφήνει κενά στην άμυνά της και πιστεύω όπως παίζουμε, ας συνεχίσουμε, μπορεί να βάλουμε και τρίτο δέρμα. Ευχαριστώ Σοκράτη, θα μιλήσουμε αργότερα. Ακούσατε και τις απόψεις του Σοκράτη Μαραγκού. Να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Πανίκου Γεωργίου για αυτό το πρώτο 45 λεπτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Ναι, Ανδρέα, έχουμε παρακολουθήσει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο.
με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται και να προσφέρουν καλό θέαμα στον αγωνιστικό χώρο. Ιδιαίτερα θέλω να τονίσω την απόδοση των ποδοσφαιριστών της ομάδας του ΑΠΟΕΛ, η οποία συνεχίζει να είναι η ίδια όπως ξεκίνησε. Οι ποδοσφαιριστές του διακρίνονται για το πάθος, για τη δύναμη, αλλά και την τεχνική τους. Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω για την προσφορά ορισμένων ποδοσφαιριστών, όπως είναι του Χατζηλούκα, όπως είναι του Αντώνη του Αντωνίου, του Αριστοκλέως, ο οποίος παίζει πολύ καλά το ρόλο του στο, όσον αφορά στο μαρκάρισμα του Τούδιτς, αλλά και του Ναρέου Αλεξάνδρου, ο οποίος με την ταχύτητα του έχει δημιουργήσει πολύ επικίνδυνες καταστάσεις στην άμυνα της ομάδας της Ομόνιας. Η ομάδα της Ομόνιας ξεκίνησε και αυτή πολύ δυνατά το παιχνίδι, αλλά δεν βρήκε πολλούς διαδρόμους στην αντίπαλη περιοχή, γιατί η άμυνα της ομάδας του ΑΠΟΕΛ στέκει θαυμάσια στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα της Ομόνιας φάνηκε να αναβάνει την περιοχή το τελευταίο 7 λεπτό, εκεί που όταν το σκόρ έγινε 2-0, όπως ήταν φυσικό, έριξε όλες τις δυνάμεις στην επίθεση και έχει δημιουργήσει, ιδιαίτερα από την πλευρά, τη δεξιά πλευρά με την Σαββίδη, ο οποίος ανέλαβε ορισμένες πρωτοβουλίες, έχει δημιουργήσει, όπως είπα προηγουμένως, διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Αλλά εκεί που οι επέκτες του ΑΠΟΕΛ δημιουργούσαν επικίνδυνες καταστάσεις, όπως είπα και προηγουμένως, η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στέκει θαυμάσια στον αγωνιστικό χώρο. Ακούσαμε και το σχόλιο του Πανίκου Γεωργίου. Όμως ο Μάριος Καραμαλάκης έχει κοντά του τον Πανίκο Ξούρπα να τον ακούσουμε. Πανίκο, παρακολουθείς το παιχνίδι της ομάδας σου από τον πάγκο της Ομόνιας. Είσαι τραυματισμένος φυσικά. Τι νιώθεις τώρα που η ομάδα σου χάνει με 2-0? Σίγουρα λείπει, οπωσδήποτε. Όπως βλέπετε κι εσείς, το ΑΠΟΕΛ κατέβηκε στο γήπεδο γιατί ξέρει τι ζητά. Ήθελε να σημειώσει έναν γκολ, το πέτυχε. Παίζει πιο δυνατά, πιο σωστά από την Ομόνια. Εμείς δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε τους διαδρόμους για να φτάσουμε κοντά στο τέρμα του ΑΠΟΕΛ για να πετύχουμε τον γκολ. Οπωσδήποτε πρέπει κάτι να αλλάξει, αν θέλουμε να σκοράρουμε. Πιστεύεις ότι η Ομόνια έχει τις δυνάμεις να ανατρέψει το 0-2 σε βάρος της? Κοίταξε, οπωσδήποτε έχουμε τις δυνάμεις να ανατρέψουμε. Νομίζω να παίξουμε σύμφωνα με την αξία της Ομόνιας. Αλλά αν συνεχίσουμε όπως παίζουμε αυτή τη στιγμή, όπως παίξαμε το πρώτο μήχρονο, σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Πρέπει οι συμπαίκτες μου να καταλάβουν ότι πρέπει να δώσουν περισσότερη δύναμη για να σημειώσουν τουλάχιστον έναν γκολ για να γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα στο δεύτερο παιχνίδι. Ευχαριστούμε και τον Πανίκο Ξούρουφα από τον αγωνιστικό χώρο. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα διακόψουμε για την περιγραφή μας. Θα επανέλθουμε σε λίγο στην περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο 45 λεπτό το ΑΠΟΕΛ προηγείται με 2-0 του αντιπάλου της, του Ομόνιας, ένα αγώνα που παρακολουθείται σε μαγνητοσκόπηση και που επιχορηγεί το πρόπο.